Μένουμε στο στούντιο. Πάμε σε μια άλλη κουβέντα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να ξαναμιλήσουμε για Δήμο Ενετών. Όμως ξεκινήσαμε και αρχικά από την έναρξη του σημερινού μας δελτίου. Είναι εδώ ο Κώστας Ογκόγκος, ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ενετών. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Γκόγκο. Καταρχάς να κάνουμε τον απολογισμό της φετινής χρονιάς, του φετινού καλοκαιριού για το Πνευματικό Κέντρο και έχουμε και κάποια βιντεάκια τα οποία έχετε ετοιμάσει ίσως να δείξουμε στη διάρκεια της κουβέντας. Να δούμε λίγο πώς αποτιμήθηκε το φετινό καλοκαίρι, η ουσιαστική και τυπική λήξη του καλοκαιριού έγινε την περασμένη Παρασκευή με τη μεγάλη συναυλία στη Κεντρική Πλατεία. Ο καιρός επέτρεψε τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα και από τα μέσα περίπου του 15 Αυγούστου και μετά να γίνουν εκδηλώσεις, γιατί ένα κακό που χτύπησε το φετινό πρόγραμμα ήταν νομίζω ο καιρός. Ναι, αυτό έγινε φυσικά σε όλη την Ελλάδα, ναι. Και σε άλλες περιοχές και νοτιότερα όπως η Κρήτη είχαμε τέτοια φαινόμενα πολύ εντονότερα από ό,τι στα Γιάννενα βέβαια. Νομίζω πως εν τέλει πήγαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε αρκετά, είχαμε 38 εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου μας, θα έλεγα, και είναι πολύ μεγάλος ο Δήμος Ιωαννιτών, από την Κεντρική Πλατεία, από τις γειτονιές των Ιωαννίνων και σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, με μουσικές παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις, με παραστάσεις παιδικές. Νομίζω πως αυτό το καλοκαίρι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ήρθαμε σε επαφή με τους γιαννιώτες πολίτες σε όλες τις γειτονιές, στις περισσότερες δημοτικές ενότητες. Είχαμε τη συμμετοχή του και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και τη στήριξή του και νομίζω πως όλοι αυτό το πολιτιστικό καλοκαίρι πήραμε κάτι, το απολαύσανε οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε κανείς... Και φυσικά κλείσαμε προχθές. Κλείσαμε προχθές με αυτή τη μεγάλη γιορτή στην Κεντρική Πλατεία, από τα τρία τοπικά σχήματα, μουσικά εννοώ, που εκπροσωπούν το καθένα και ένα είδος μουσικής, με περίπου 2.500 νομίζω γιαννιώτες στην πλατεία, που το πραγματικά έγινε μια ωραία γιορτή. Μάλιστα. Το πρόσημο που θα ζητούσε να βάλετε τώρα στο φετινό καλοκαίρι, επομένως είναι συν, δεν είναι πλην, λόγω των αρκετών ακυρώσεων, λόγω του κακού ξεκινήματος. Ναι, γιατί υπήρξε ένα κακό ξεκίνημα με το Ιτς Καλέ. Αυτά τα έχουμε πει για το Ιτς Καλέ και για τον καιρό, αλλά τη διακοπή μιας συνεργασίας που είχαμε με την εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Μετακομίσαμε σε άλλα μέρη, μετακομίσαμε στο πάρκο Πρισινέλα. Νομίζω πως γρήγορα ανταποκριθήκαμε. Κάποιες εκδηλώσεις λόγω καιρού ακυρώθηκαν, άλλες έγιναν. Να σας θυμίσω τώρα από Κωνσταντίνου Μάλαμα με περίπου 3.000 νέους της περιοχής μας, όχι μόνο των Ιωαννίων αλλά ευρύτερα. Μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, πετυχημένη, καθώς και άλλες εκδηλώσεις. Επιμένετε, το ρώτησα και τον κύριο Σουέρεφ χθες, επιμένετε που ήταν εδώ, επιμένετε ότι έφταιγε ο κύριος Σουέρεφ σε αυτή την ένταση που προκλήθηκε, γιατί είσαστε από τους λίγους που επέμεναν να είστε επιθετικός κατά του κ. Σουφέρου. Νομίζω πως έχουν υποθεί όλα αυτά και δεν έχουν τόση σημασία. Ναι. Καταρχάς να σας θυμίσω ότι στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Ακρόπολη του Κάστρου, στο Ιτς Καλέ, γινόταν μία ή δύο εκδηλώσεις του χρόνου. Ήταν μία της σημερινής διοίκησης και εμένα προσωπικά μία ιδέα να γίνει εκεί ένα φεστιβάλ. Και τον πρώτο χρόνο συνεννοηθήκαμε με τον κύριο Σουέρεφ και την Εφορία Αρχαιοτήτων και νομίζω πως πήγαμε πάρα πολύ καλά παρόλες τις δυσκολίες. Και οι δυσκολίες έμπαιναν από τη μεριά της Εφορίας Αρχαιοτήτων και των φυλάκων. Φέτος, δυστυχώς, παρότι όλες οι εγγυήσεις μας σε σχέση με πέρυσι ήταν πάρα πολύ μεγάλες, κάλυπταν όλες τις απαιτήσεις τους, δυστυχώς αυτό λόγω της απεργίας των φυλάκων δεν πραγματοποιήθηκε και δεν έγινε και ήμουν επιθετικός, γιατί όταν το συγκρότημα είναι έξω από, ξένο συγκρότημα μιλάμε, από την Ευρώπη, είναι έξω από το Ιτς Καλέ. Ο ήχος, η εξέδραση και ο ήχος έχει στηθεί, έχουν γίνει δοκιμές, δεν μπορεί στο παραπέντε να έρχεται οποιοδήποτε εφορία, η εφορικιωτήτων και ο κύριος Σουέρεφ, επειδή δεν θέλανε οι φύλακες και όχι το σύνολο των φυλάκων, θα έλεγα, ενώ
σε όλες τις, τους αρχαιολογικούς χώρους γίνονταν κανονικά εκδηλώσεις. Αν υπήρχε μια γενική απεργία θα το καταλάβαινα και θα το σεβόμουν. Υπήρξαν και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που ακυρώθηκαν εκδηλώσεις. Και φυσικά στη συνέχεια η υπουργός, η προηγούμενη, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ικανοποίησε το αίτημά τους. Ναι, έφερε την τροπολογία. Αυτή μου καθυστέρησε. Ένα φεστιβάλ, το έλεγα και στον κύριο Σουέρφ, γιατί είχαμε μια συνεργασία από το χειμώνα, σχεδιάζεται ένα εξάμηνο τουλάχιστον πριν. Να μην πω από την επόμενη μέρα που τελειώνει το φεστιβάλ, σχεδιάζεται. Εγώ διαφώνησα τουλάχιστον ότι φάνηκε σαν να του χρεώνεται δόλο στο να καταστρέψει ας πούμε, ένα φεστιβάλ. Δόλο σε δεν υπήρξε κάτι. Δεν το συνηθίζω, αλλά πρέπει όλοι να δείχνουμε μία τόλμη. Να παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη που μας αναλογεί και να προχωράμε. Ούτως ή άλλως η συνεργασία με την εφορία συνεχίζεται και, και αυτές τις μέρες νομίζω έχετε μαζί προγραμματίζετε και έχετε σχεδιάσει τις πόλεις μέσα στην πόλη, τις εκδηλώσεις για τις πόλεις. Νομίζω πως η Ακρόπολη του Κάστρου, το Ιτσκαλέ, ένας χώρος που έχουν έρθει καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Σήμερα μάλιστα είχα τον μαέστρο από την Συμφωνική Ορχήστρα στο Μαϊάμι. Από την Αμερική και του έδειξα τους διάφορους τόπους μεταξύ αυτών και το Ιτσκαλέ και μένουν όλοι κατενθουσιασμένοι. Όπως φυσικά και ο Φρόντος, όπως φυσικά η Δοντώνη και ακόμα και το Πάρκο Πριστινέλα. Και νομίζω πως είναι μέσα στην καρδιά της πόλης και μπορεί με καθαρούς όρους πλέον να, και εκεί να γίνει ένα σημαντικό φεστιβάλ. Έχουμε εκεί δύο χώρους όπως είχαμε σχεδιάσει και φέτος και πάνω στο Βυζαντινό Μουσείο αλλά και κάτω. Στον άλλο ιδιαίτερο χώρο που όπου βρίσκεται το Μουσείο Αργυροτεχνίας να γίνουν σημαντικές εκδηλώσεις. Και ο κόσμος νομίζω ότι τις περιμένει. Και είναι και ένα τοπόσημο σημαντικό, όχι μόνο για τους Γιαννιώτες, αλλά πανελλήνιο. Και υπάρχουν φυσικά καμψίες στον τρόπο που λειτουργεί η γραφειοκρατία, ούτως ή άλλως το γνωρίζετε και οι υπηρεσίες. Και δύσκολα παρακάμπτεται μια πολιτική εντολή. Ναι. Δεν είναι Δήμος, ας πούμε, που να δίνει μια εντολή. Θέλω να πω πως από πέρσι. Που είχαμε σχεδιάσει αυτό το φεστιβάλ, είχαμε την πολιτική στήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Το ίδιο είχαμε και φέτος. Όταν το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ναι, προχωρήστε, θα γίνουν όλα, εντάξει. Άρα οι ευθύνες πάνε κάπου αλλού. Όταν λέτε Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι είναι πιο πάνω. Πάνε αλλού. Τώρα για του χρόνου προγραμματίζεται, σχεδιάζεται ή όχι, Ιτσκαλέ Φεστιβάλ 3. Αυτό που είπα και πριν, ότι νομίζω αυτός ο θεσμός είναι ευχή μας του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, του Πνευματικού Κέντρου να συνεχιστεί και νομίζω πως το θέμα πρέπει να μπει σε σωστές βάσεις, ξεκάθαρες λύσεις, προκειμένου όλα αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται. Π.χ. δεν μπορεί να έρχονται σημαντικοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό, να σας θυμίσω τον Μπρέγκοβιτς ή το Σόε της Πιάφ με την Γαλλίδα καλλιτέχνητα που περιόδευσε όλο τον κόσμο και να μην έχουμε, αποδυτήρια να ξεντηθούν οι καλλιτέχνες κλπ. Έτσι είναι το Βυζαντινό Μουσείο. Μπορεί να διατεθεί ένα μικρό μέρος. Ευχηθείτε να προχωρήσει η διαδικασία και το υπερταμείο. Πολύ καλά. Να προχωρήσει αυτή η ιστορία με το υπερταμείο, να πάνε σε κανένα ιδιότητα συλλογή στην Κολόνα. Νομίζω πως όλα αυτά έτσι. Εντάξει. Είναι των ημερών, θα απαντηθούν. Ναι, ναι. Απαντήθηκαν, όχι αστείο. Ναι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έτσι, ειδικά νομίζω. Για αυτούς τους χώρους. Έτσι νομίζω. Θέλω να ελπίζω. Άρα λοιπόν ο απολογισμός έχει θετικό πρόσημο, λέτε, με το άπλωμα. Τώρα σας ρώτησα βέβαια για την επόμενη χρονιά. Εμένα η άποψή μου για του χρόνου είναι πρέπει να συνεννοηθούμε και οι φορείς του Δήμου, οι υπηρεσίες του νομού Ιωαννίνων, ο γειτονικός μας Δήμος Δοδόνης. Αυτό το φεστιβάλ αρχαίου δράματος πρέπει εδώ να το κάνουμε. Είναι ένα θέμα, αλλά δεν εμπίπτει τόσο στη δική σας αρμοδιότητα όσο τη κυρία Βακαλοπούλου. Αλλά μιλάμε για πολιτισμό. Θέλω να πω και εγώ και η κυρία Βακαλοπούλου, ήμασταν στην πρώτη συνάντηση που οργάνωσε το φεστιβάλ Αθηνών ο κ. Θεοδρόπουλος μαζί με την Υπουργό. Και εκεί και οι δύο εκθέσαμε τις απόψεις μας. Και αυτές ήταν η επέκταση του θεσμού του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και στην περιφέρεια. Δηλαδή. Τρεις-τέσσερις εκδηλώσεις τις δικαιούνται και η περιφέρεια. Δεν έχει νόημα να γίνονται τα πάντα στο Ηρώδιο και στην Επίδαυρο. Πρέπει να μεταφέρονται σε χώρους όπου προσφέρονται. Τη εβδομάδα που έρχεται θα πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα δούμε και τον κύριο Θεοδωρόπουλο και θα συζητήσουμε τώρα που γίνεται ο προγραμματισμός του επόμενου φεστιβάλ να καταφέρουμε αυτό το στόχο. Δηλαδή να πάρουμε σημαντικές εκδηλώσεις που μπορούμε
σαν στις διοργανωτές να τις φέρουμε σε πέρας. Το φεστιβάλ του Αρχαίου Δράματος λέτε? Όχι, να επεκταθεί το φεστιβάλ του Αρχαίου Δράματος σε μουσικές παραστάσεις, σε παραστάσεις χορού και σε άλλα είδη τέχνης που προσφέρονται και τα έχει το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρων. Άρα συλλειτουργείται ΔΥΠΕΘΕ δηλαδή και πνευματικό κέντρο με αυτή τη λογική που το βάζετε? Φυσικά. Δηλαδή συνδιοργάνωση επομένως μιλάμε των δύο φορέων, των δύο φορέων πολιτισμού. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, εδώ πρέπει να βοηθήσει όπως βοηθάει και η Παίδη Πύρου και η γειτονική δήμη να μπορέσουμε, γιατί εκδηλώσεις από το εξωτερικό κυρίως πολύ δυνατές πρέπει να στηριχθούν από όλους για να υπάρχει μια ανταπόκριση του κοινού, όχι μόνο των Γιαννιωτών, αλλά πανυπηρωτική. Πλέον οι δρόμοι μας προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα από την Πάτρα, από τα Γρεβενά, από τη Θεσσαλονίκη. Εκδηλώσεις σημαντικές να έρχονται όλοι αυτοί να τις παρακολουθούν. Και να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα που μπορούν να μένουν ένα τριήμερο, να δουν δύο εκδηλώσεις, να δουν τρεις εκδηλώσεις με το ίδιο εισιτήριο. Για να ξεφύγουμε από τη σημερινή κατάσταση, αυτό που έχουμε κάνει και να το προχωρήσουμε παραπέρα, πρέπει να σκεφτούμε τέτοιες λύσεις που νομίζω μπορούν να περπατήσουν. Τη διάθεση συνεργασίας πάντως. Διάθεση, συνεργασία και δήμο, φυσικά προσπάθεια. Με το Δήμο Δοδόνης τη δείξατε από και την έδειξη του ΔΥΠΕΘΕ, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω καταρχάς με το Δήμο Δοδόνης έγινε μια σημαντική, να θυμίσω, έγινε μια σημαντική έκθεση που αφορούσε το Δήμο Ιαντών, όλη την Ήπειρο και το Δήμο Δοδόνης, το Δήμο μας φυσικά, ήμασταν όλοι εκεί, όταν έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης αυτή η σημαντική έκθεση με τα ελάσματα του Μαντίου. Του Μαντίου. Έτσι. Και νομίζω αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά και αυτό μας δίνει ένα σημείο συνένωσης. Π.χ. εκεί γράφτηκε μια μουσική που παίχτηκε στο τέλος αυτής της έκθεσης. Μπορεί να, από τον Κουρουπό, μπορεί να έρθει στα Γιάννα να παιχτεί στην Οδοδόνη. Αλλά εδώ χρειάζεται συνεργασία όλων μας. Γιατί και το θέμα είναι και οικονομικό. Και ένας μικρός Δήμος δεν μπορεί να τα σηκώσει όλα αυτά. Μάλιστα. Χρειάζεται η προσπάθεια όλων. Αυτό λέω. Βέβαια, ο Δήμος Δοδόνης προτάσει το θέμα του αντιτίμου για τις εκδηλώσεις. Λέγω, κάνω δωρεάν εκδηλώσεις. Ενώ για τις εκδηλώσεις του Αρχαίου Δράματος πληρώνει αδρά ο κόσμος για να τις πληρώσει. Πληρώνει. Δεν σπάει ένα ακριβό εισιτήριο. Δεν θα επισέλθω σε αυτό, αλλά θέλω να πω πως στο δικό μας φεστιβάλ, στο It's Kale Festival, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις όλο το χρόνο, έχουμε εκδηλώσεις με εισιτήριο, έχουμε και εκδηλώσεις δωρεάν για το κοινό. Έτσι, μπορούμε να πάμε σε ένα μεικτό σχήμα, σε ένα μεικτό πρόγραμμα, άλλες εκδηλώσεις να έχουν εισιτήριο και άλλες εκδηλώσεις όχι. Μάλιστα. Ασχοληθήκατε και με τις υποδομές τώρα τον τελευταίο χρόνο, αρκετά με τις υποδομές του Πνευματικού Κέντρου και κάνατε ένα γερό lifting στις περισσότερες. Ναι, το είχαμε υποσχεθεί και ήταν υποχρέωσή μας. Θέλω να πω πως το έργο του μεγάλου αυτού πολιτιστικού οργανισμού που είναι το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννιτών, η κυροφελής επιχείρηση, πολιτισμού περιβάλλοντος, νεολαίας και άθλησης, έχει τρεις πυλώνες. Η καλλιτεχνική παιδεία που προσφέρεται σε 2.500 μαθητές, μικρούς, μεγαλύτερους, ακόμη και ενήλικες, μέσα από τις σχολές και τις δομές του. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι υποδομές. Τα δύο πρώτα χωρίς σοβαρές υποδομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Έτσι. Είχαμε υποδομές που για δεκαετίες νομίζω είχαν αφαιθεί στην τύχη τους και αναφέρομαι και στη σχολή χορού που κάναμε μια παρέμβαση εσωτερικά, εξωτερικά, πρωτοπαράθυρα, στέγη. Έρχονταν παιδιά που δεν μπορούμε τώρα, τι βλέπετε τώρα, δεν μπορούμε να λειτουργούμε μέσα και κάπου να βάζουμε κατσαρόληση για τα νερά. Έτσι έγινε μια γενναία προσπάθεια, την κάναμε το καλοκαίρι, είναι μικρό το διάστημα που κλείνουν αυτοί οι χώροι για 2 μήνες και νομίζω πως πήγαμε πολύ καλά. Το 2 έχει 800 μαθητές. Δίνει πτυχία όλων των ειδικοτήτων. Είναι όλα τα όργανα εκεί πέρα. Είναι η ψυχή, η καρδιά, το καλλιτεχνικό δυναμικό, οι δάσκαλοι που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά θέλουν να την κάνουν μέσα σε καλές συνθήκες. Το γεγονός ότι το αναβαθμίσαμε πλήρως εσωτερικά και εξωτερικά θα συντελέσει στις καλύτερες συνθήκες που πρέπει να παρουσιάζουμε στους Γιαννιώτες. Όπως επίσης και τη Φιλαρμονική και το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών, αυτές οι δύο δομές στεγάζονται στον Κουραμπά και προχωράμε δίπλα
στο εικαστικό εργαστήρι και στο ΚΔΑΠ Ρόδα, σε αυτό το μεγάλο κτίριο. Ήδη έχουν γίνει εργασίες εσωτερικά, στα πρωτοπαράθυρα, θα στηθούν οι σκαλοσσές και θα δούμε σιγά σιγά και το εξωτερικό μέρος. Μάλιστα, αυτά και για τις υποδομές του πραγματικού κέντρου. Τώρα λένε κάποιοι. Περιττό να θυμίσουμε ότι και στην κεντρική μας σκηνή είχαμε μία άθλια αίθουσα. Το 2016 την ανακαινήσαμε και τώρα προχωράει. Φέτος κάναμε και το δάπεδο της σκηνής και υπάρχουν άλλα πράγματα που να κάνουμε. Και φυσικά θα ολοκληρωθεί με τη βιοκλιματική στέγη, με τα προβλήματα που έχει η ταράτσα, με την μόνωση, την υγρομόνωση κλπ. Λένε κάποιοι πατριώτες σας τώρα ότι ασχολείστε πολύ περισσότερο με το πραγματικό κέντρο από ό,τι θα έπρεπε και θα έπρεπε να ασχοληθείτε και λίγο με το πέραμα, γιατί έρχονται εκλογές τώρα. Και θα ζητήσετε ψήφο από τις πέραμα. Με όλα ασχολούμαι, αλλά το πνευματικό κέντρο, να θυμίσω, καταρχάς τα 14 κτίρια, τους 2.500 μαθητές, τις 400 και πλέον εκδηλώσεις το χρόνο. Άρα. Και φυσικά είμαι εργαζόμενος, πηγαίνω κανονικά στη δουλειά μου. Μάλιστα. Από εκεί και μόνο αμείβομαι για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και είναι πάρα πολλά τα βράδια. Να σας πω τώρα τις 38 εκδηλώσεις σε 2,5 μήνες που σημαίνει 2 φορές την εβδομάδα εκδήλωση. Που πρέπει να είσαι εκεί, που πρέπει να την προγραμματίσεις, που πρέπει να την επιβλέψεις. Μαζί φυσικά με τους εργαζόμενους. Γιατί και οι εργαζόμενοι του πνευματικού κέντρου. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι των δομών, οι καλλιτέχνες, αλλά και το διοικητικό προσωπικό καταβάλει μια σημαντική προσπάθεια για την ολοκλήρωση και την, την επιτυχή έκβαση όλων αυτών των προγραμματισμένων, εκδηλώσεων και όλη αυτή τη συνολική δουλειά του έργου που γίνεται. Το πραγματικό, ναι. Εκλογές τώρα, για τις εκλογές να τώρα, όσον αφορά, δεν την έχω ξεχάσει την περιφέρειά μου, ούτε τους. Το πέραμα είναι έχει απαξιωθεί λίγο το πέραμα, το έχετε ξεχάσει λίγο, το έχετε παραμερίσει ή όχι σαν δημοτική αρχή? Το έχετε προσέξει όσο θα έπρεπε? Να σας πω τι συμβαίνει. Νομίζω πως έχει γίνει ένα σημαντικό έργο στο Δήμο Ιαννητών και στο τεχνικό κομμάτι και σε άλλα τμήματα των έργων της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, κατεβαίνοντας να έρθω στο σταθμό σας, τον κεντρικό αυτό δρόμο από το νοσοκομείο μέχρι τον περιφερειακό δρόμο, θυμάστε πως ήταν. Θυμάστε κατάσταση που παραλάβαμε. Κάναμε ακόμα και αποχέτευση και τα καρδαμίτσα, νομίζω και με τους γειτονικούς δρόμους, τα αλλάξαμε εντελώς. Αυτό δεν είναι ένα σημαντικό έργο. Έτσι, γιατί τα ξεχνάμε σιγά-σιγά. Αλλά τώρα στις εκλογές θα τα θυμίσουμε. Θα τα θυμίσετε, ναι. Ενόητα περάματος. Καταρχάς, τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει και ειδικά στο πέραμα ένα πολύ και μεγάλο σημαντικό έργο. Στους δρόμους, στις πλατείες, στις υποδομές, στο φωτισμό κλπ. Και την προηγούμενη τετραετία ολοκληρώσαμε ένα έργο όλων των κάθε των δρόμων που έγινε πραγματικά το πέραμα ένα στολίδι. Το σπήλαιο φυσικά με τα 3 προγράμματα ανακηρύστηκε πλήρως και προχωράει συνεχώς. Μικρά έργα εκτελούνται και υπάρχουν και το λιμανάκι τώρα, το μεγάλο έργο. Το λιμανάκι, το μεγάλο αυτό έργο, το ξεχάσαμε που έγινε τώρα. Και περνώντας το σπήλαιο θα μπει σε μία τάξη για να αποδοθεί, να επιβλέπεται καλύτερα και να αποδοθεί στο κοινό. Αυτό χωράει κουβέντα βέβαια, αλλά είναι ίσως μιας άλλης. Ναι, νομίζω πως. Το γιατί έπρεπε να πάει στο σπήλαιο τώρα το, ναι, γιατί είναι μια, το λιμανάκι. Ένα σημαντικό νομικό πρόσωπο είναι εκεί, έχει την οικονομική ευχέρεια να το στηρίξει, να το επιβλέψει, να το λειτουργήσει. Και εγώ ο ίδιος επέμενα. Θα μπορούσα να πω να έρθει στο πνευματικό κέντρο, όπως οι άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Ναι, ναι. Δεν το είπα, είπα το άλλο. Είναι σε καλύτερη οικονομική θέση το σπήλαιο περάμεσα από το πνευματικό κέντρο, ας πούμε τώρα, γιατί είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέτε. Ή για να πω για το σπήλαιο περάματος. Θα τα πούμε για τα οικονομικά του πνευματικού κέντρου. Το σπήλαιο περάματος μετά τις ανακαίνησεις των υποδομών του, όλο αυτό το έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, είναι σε μια πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Μπορεί να έχει το προσωπικό, όταν προσλαμβάνει ξεναγούς, μπορεί να προσλάβει, ας πούμε, και 2 ανθρώπους που θα επιβλέπουν τις εγκαταστάσεις. Ναι, ναι. Υπάρχουν τα προγράμματα που θα πάρουμε τόσα άτομα τώρα με την κοινοφελή εργασία. Έτσι, μπορούν να πάνε 10 άτομα στο σπήλαιο, στην κοινότητα περάματος και στην ενότητα περάματος, να βοηθήσουν στα πάντα. Στην καθαριότητα, στην επίβλεψη των εγκαταστάσεων και φυσικά στη διαχείριση των αθλητικών χώρων του λιμανιού του περάματος. Μάλιστα.
Και αυτή η γνωστή ιστορία, το ότι το γεγονός εκτιματική τότε υπηρεσία μας έκοψε το 1 τρίτο του έργου και αυτό σιγά σιγά θα το ολοκληρώσουμε. Εκεί χρειάζεται μια παρέμβαση. Είμαι και αντιπρόεδρος στο Σπήλαιο και ο πρόεδρος φυσικά και όλοι συμφωνούμε. Θα γίνει το beach volley, θα γίνουν τα κατάλληλα έργα, μια οικοανάπλαση όπως ήταν και πριν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ώστε να λειτουργήσει συνολικά αυτός ο χώρος. Υπάρχει δίπλα η πίστα του θαλασσίου σκι. Έγιναν αγώνες κάποιες χρονιές. Φέτος έγιναν πανευρωπαϊκοί αγώνες. 90 αθλητές από πολλές χώρες της Ευρώπης ήρθαν. Κάναμε και σλάλομ και άλμα και όλα τα αγωνίσματα του θαλάσσιου σκι. Περίπου πάνω από 300 άτομα συνοδούς, προπονητές κλπ. Αυτό εννοείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του πέραματος. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του πέραματος. Αν θέλετε και την τραπάζω, υπάρχουν κάπου κοιμούνται. Για το ότι η ανάπτυξη τουριστική έρχεται στον υπόλοιπο Δήμο και κάπου σταματάει εκεί στο πέραμα λίγο, στον Άγιο Νικόλαο από πάνω. Δεν φτάνει παραπέρα. Ότι σταματάει η ανάπτυξη, δηλαδή και οι τουρίστες δεν πάνε παραπέρα. Καταρχάς, θέλω να πω για την περιοχή μας, υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία της Εγνατίας. Εντάξει, αυτό είναι οδού, τα καλά και τα κακά της ανάπτυξης. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε, δεν έγινε είσοδος, έξοδος, κόμβος στη Μάζια. Εδώ είναι και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής όμως, αν θέλετε, το ότι δεν το έβαλε τα τελευταία χρόνια, το ξέχασε, σαν διεκδίκηση. Ένα λεπτό, γιατί είμαι στα πράγματα τα δημοτικά που παλιότερα, από το Δήμο Περάματος. Η πρώτη δημοτική αρχή τότε που γινόταν το έργο δεν έβαλε αυτό το θέμα. Εμείς με τον Δήμαρχο, τον Γκασί και εγώ προσωπικά βάλαμε επιτακτικά το θέμα. Ήταν ο Καλογιάννης ο αρμόδιος υπουργός. Πήγαμε συνδέσεις, πήγαμε μελέτες κλπ. Άλλαξαν οι υπουργοί δύο φορές, μπήκε και ένα ποσό, 1.200.000 για αυτόν τον κόμβο και τελικά δεν έγινε. Ναι. Και είναι όμως ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης. Ναι, εντάξει, δεν θα το θέμα πρέπει να επανέλθει. Ναι. Ο Θωμάς ο Μπέγκας το έχει επαναφέρει πολλές φορές έτσι, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως στις συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Νομίζω μετεπιτάσεως, όταν ολοκληρώνεται ένα έργο, είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει μια επιπλέον εργασία, ένας κόμβος, έτσι. Αλλά νομίζω πως πρέπει να γίνει, όπως και πρέπει να βελτιωθεί και να πάρει τη σωστή του μορφή ο δρόμος από τον Άγιο Νικόλαο στο πέραμα στην Αμφιθέα μέχρι τη Μάζια. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, εν ώψη εκλογών θα τα πούμε πολλές φορές μέχρι τότε. Σίγουρα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκούγκ, να μείνουμε σε αυτά για απόψε. Καλώς σας βράδυ. Καλώς σας βράδυ.